μεγάλο αγώνα δίνει ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών Ντίνος Χαριτόπουλος μετά και το ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην κλείσει το υποκατάστημα της Πειραιώς στη Ξυλαγανή. Όπως τόνισε ο κ. Χαριτόπουλος, που μίλησε για τη σημασία του υποκαταστήματος στην περιοχή εκεί. Κύριε Χαριτόπουλε, παράλληλα είστε και σε έναν αγώνα για να διατηρηθεί το υποκατάστημα της Πειραιώς στην Ξυλαγανή. Ναι, είναι μεγάλος ο αγώνας. Ήδη το πρωί μίλησα και με τον Μητροπολίτη. Είμαστε σε συντεταγμένη πορεία με τους βουλευτές. Με όλη τη διοίκηση του Δήμου, που προσφάτως το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα. Νομίζω είναι μια αδικία αυτό, είναι μια αδικία για το Δήμο Μαρονιάς Απών, είναι μια αδικία για τη Δημοτική Ενότητα Μαρονιάς, μια αδικία για την Ξυλαγανή, γιατί το συγκεκριμένο υποκατάστημα, επειδή είναι διάδοχο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας, σηματοδοτεί και ορισμένα άλλα πράγματα έχει σε εκείνη την περιοχή. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ότι τα πράγματα δεν ισοπεδώνονται έτσι μέσα σε λίγα χρόνια και ότι αυτό που κληρονομήσαν από την Αγροτική δεν ήταν μόνο τα χρήματα και τα όποια ωφέλη και πελατολόγια από την εταιρεία αυτή, κληρονομήσανε και ορισμένες υποχρεώσεις που ήταν η στήριξη αγροτικών περιοχών, όπως είναι και η περιοχή της Ξυλαγανής. Άρα λοιπόν πρέπει να το αντιληφθούν αυτό οι διοικούντες και βέβαια και λόγω του κορονοϊού τώρα να δώσουν κάποια παράταση και αργότερα να ξανασυζητήσουμε το θέμα και να σταθούν εντελώς θετικοί στο να μην κλείσει το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ξυλαγανή.